Διαχρονικός πόλος έλξης για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων αναδεικνύεται η ιατρική και η νομική επιστήμη, καθώς οι επίμαχες σχολές για σημαντικό ποσοστό εξ αυτών αποτέλεσαν την πρώτη επιλογή στο μηχανογραφικό τους. Στρατιωτικές σχολές και ψυχολογία συγκαταλέγονται επίσης τις πρώτες επιλογές των υποψηφίων. Επαναλαμβάνει την ιστορία. Για άλλη μια φορά, στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, υψηλή προτίμηση οι νομικές σχολές και η ψυχολογία. Και ήταν ο λόγος που ήταν οι μοναδικές σχολές που κράτησαν το επίπεδο των βάσεων. Οι προτιμήσεις των υποψηφίων κυμαίνονται ανάλογα συνήθως με τη ζήτηση της αγοράς και τις προτιμήσεις τους. Οπότε, ναι, κάποιες παραδοσιακές σχολές όπως η ιατρική, η ψυχολογία, οι στρατιωτικές σχολές αλλά και οι νομικοί παρέμειναν υψηλά. Σε καιρούς χαλεπούς, η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση υπερισχύει ως κριτήριο στις επιλογές των υποψηφίων. Σύμφωνα με έμπειρους καθηγητές, οι σπουδές στην πληροφορική και την οικονομία τείνουν σε μεγαλύτερο βαθμό να ανοίγουν δρόμους στην επαγγελματική αρένα. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και οι στρατιωτικές σχολές, τις οποίες φέτος θα εισαχθούν 830 αγόρια και κορίτσια. Οι σχολές που μπορεί σήμερα να μας φαίνονται ότι είναι ευδόκιμες επαγγελματικά μετά από 10 χρόνια να μην είναι. Άρα σίγουρα τα τμήματα πληροφορικής, τα τμήματα των ιατρικών και των παραϊατρικών, η ψυχολογία και η νομική, νομίζω ότι κρατάνε σε υψηλά επίπεδα ακόμη τα σκύπτρα και μια σχετικά καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση. Για τους υποψήφους είναι ένα κριτήριο τα τελευταία χρόνια και νομίζω δικαίως η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και γι' αυτό το λόγο τα ένστολα έτσι κι αλλιώς έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που διασφαλίζει την αποκατάσταση. Από εκεί πέρα, οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας επιμένουν πάρα πολύ σε σχολές οι οποίες μπορούν μετά να δώσουν εναλλακτικές καριέρες, δηλαδή σχολές σπουδές που έχουν εύρος. Σίγουρα ότι σχετίζεται με την πληροφορική και την οικονομία είναι αυτό που μπορεί να απαντήσει στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και της μελλοντικής. Απαραίτητη κατά την άποψή μου είναι και η στροφή σε ανθρωπιστικές σπουδές για να γίνονται όλα αυτά με ήθος. Οι σπουδές στο εξωτερικό παραμένουν ως επιλογή για αρκετούς φοιτητές με δισταγμούς, ωστόσο, λόγω των πρωτόγνωρων και παράλληλα ιδιαίτερων συνθήκων που επιβάλλει ο κορονοϊός. Λόγω της οικονομικής κρίσης και μάλλον λόγω και της πανδημίας πια, δεν είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός που φεύγει τόσο εύκολα σε χώρες, ειδικά ευρωπαϊκές, Αγγλία κτλ. Έχουν μειωθεί αυτοί οι αριθμοί και προς Ιταλία. Αντιθέτως, βλέπουμε ότι υπάρχει μια αρκετά σημαντική αύξηση των υποψηφίων που στρέφονται είτε προς Κύπρο και χώρες που είναι πιο οικονομική διαβίωση, όπως είναι για παράδειγμα η Βουλγαρία και η Ρουμανία, όπως επίσης και πολλά παιδιά που επιλέγουν πλέον ιδιωτικά κολέγια, ιδιωτικά μικρά ΚΕΚ, όπου μπορούν να βρουν αύριο μεθαύριο μια καλύτερη δουλειά. Υπάρχουν υποψήφοι που θέλουν να σπουδάσουν κάτι συγκεκριμένο και όταν δεν τα καταφέρουν, εφόσον υπάρχει η οικονομική δυνατότητα της οικογένειας, το επιλέγουν. Τα πράγματα όμως είναι αρκετά δύσκολα και αυτό αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι οι υποψήφοι ζητούν πρωτίστως τμήματα που είναι κοντά στην οικογενειακή αιστεία.